Ευχαριστώ. Είμαστε 20 μέρες μετά το δυστύχημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και ήρθε η ώρα να βάλουμε το δάκτυλο στην πληγή. Βεβαίως έχουμε όλοι διαβεβαιώσει το Πανελλήνιο ότι έχουμε συγκλονιστεί από το δυστύχημα, αλλά έχει φτάσει η ώρα να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και οι πρώτες απόπειρες εμάς δεν μας κάνουν αισιόδοξους, πρέπει να σας πω. Και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η επιλογή, το θέμα της σημερινής συνεδρίασης να είναι αποκλειστικά η Σύμβαση 717, δεν δείχνει προς την απόλυτη αναζήτηση της αλήθειας. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό στους Έλληνες πολίτες. Και στεναχωριούνται οι υπουργοί. Δεν υπερβαίνουμε τα εσκαμμένα. Να υπάρχουν χαμηλοί τόνοι, να είμαστε ευθείς, αλλά να μην τσακωνόμαστε και να μην βιάζουμε την αλήθεια. Και ευθύς εξ αρχής, σπέβδω να πω ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν υπάρχει. Τηλέφωνο είναι η φωνή από απόσταση. Τηλεόραση είναι η όραση από απόσταση. Τηλεδιοίκηση είναι η διοίκηση από απόσταση. Καμία διοίκηση από απόσταση δεν υπάρχει στη Λάρισα. Καμία. Μάλιστα. Κύριε Γεραπετρίτη, σας μιλώ ειλικρινώς. Επειδή από την πρώτη στιγμή που μιλάτε για το ζήτημα χρησιμοποιείτε τον όρο τηλεδιοίκηση, εάν ανακαλέσετε τη χρήση αυτού του όρου, ανακαλώ τη χθεσινή διατύπωση που έκανα για τον πρόσωπό σας και τον τρόπο με τον οποίο έχετε χειριστεί. Δηλαδή, εάν διευκρινίσετε ότι τόσες μέρες μιλάτε αποκλειστικά για το τοπικό σύστημα ελέγχου και όχι για την τηλεδιοίκηση της Λάρισας, παίρνω πίσω τη χθεσινή μου δήλωση. Σταματώ την ομιλία μου. Σας ακούω. Ήταν ανίκαια η δήλωσή σας, κύριε Παπαδόπουλο. Επαναλαμβάνω, κύριε Γεραπετρίτη. Επαναλαμβάνω. Εάν ανακαλείτε. Το λέω με καλή πίστη. Προσέξτε. Εάν ανακαλείτε τον όρο τηλεδιοίκηση. Όχι, δεν σας έβρισα καθόλου. Αναρωτιέμαι αν αξίζει να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος του παραλόγου. Χρησιμοποιείται από την αρχή τον όρο τηλεδιοίκηση. Λέμε, τηλεδιοίκηση είναι διοίκηση εκ του μακρόθεν, από απόσταση. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Επιμένετε στη χρήση του όρου. Εάν τον ανακαλείτε, παίρνω πίσω τη χθεσινή μου δήλωση. Σας μιλώ ειλικρινώς. Εάν εννοείτε όλες αυτές τις μέρες ότι λειτουργούσε το τοπικό σύστημα ελέγχου, δηλαδή το σύστημα, το ταμπλό που ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των τρένων στο σταθμό της Λάρισας και λίγο παραπέρα, να συνεννοηθούμε. Αλλά δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε τον όρο τηλεδιοίκηση. Σας ακούω. Όχι, κύριε Παπά, συνεχίστε. Όχι, είναι κρίσιμο, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Συνεχίστε. Μας ο Υπουργός θα απαντήσει μετά. Μας δεν γίνεται. Μας ακούει κόσμος. Πρέπει να ξέρει τι λέμε. Συνεχίστε και θα πάρετε την απάντηση. Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Ο καθένας μπορεί να λέει στον άλλον. Απαντήστε για να συνεχίσω. Δεν γίνεται, κύριε Παπά, εγώ καθορίζω τη διαδικασία. Αν θέλετε, συνεχίστε. Σας λέω λοιπόν και εσάς, γιατί είμαι σίγουρος ότι και εσείς θέλετε να γνωρίζετε. Εάν ο σταθμάρχης είχε τη δυνατότητα να δει την αμαξοστοιχεία στο σημείο του δυστυχήματος. Και η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορούσε να τη δει. Δεν ξέρω αν διέφυγε του κύριου Καραμαλή και είπε ότι είχε τη δυνατότητα να τη δει για 12 λεπτά μετά. Διότι δεν μπορούσε να τη δει. Διότι υπάρχει μόνο ένα τοπικό σύστημα ελέγχου. Για το αν αυτό λειτουργεί άρτια να το συζητήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε εδώ να διαψεύδουμε και τα μάτια μας και όχι μόνο τα δικά μας, το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Αλφα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί ήταν στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας το υποθέμενο. Για πει, κανονικό. Άρα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση της Λάρισας, να συνηθούμε. Αυτό που λέτε τόσες μέρες, πολύ φοβάμαι ότι σερβίρεται ο όρος για να υπονοηθεί ότι ο σταθμάρχης θα μπορούσε στο σημείο του δυστυχήματος να έχει εικόνα, δεν είναι ακριβές. Αυτό λέω, κύριε Γεραπετρίτη. Και θα το επαναλαμβάνω. Εάν ανακαλέσετε, εάν προσδιορίσετε, εάν διευκρινίσετε ότι μιλάτε για το τοπικό σύστημα ελέγχου στη Λάρισα, ξεκινάει η συζήτηση και μπαίνει σε μια βάση στην οποία μπορούμε τουλάχιστον να συνεννοηθούμε για το τι λέει η μία πλευρά και η άλλη. Δεν θέλω να επαναλάβω για τη Σύμβαση 717 πολλά πράγματα. Ήταν υπεραναλυτικός και τεκμηριωμένος ο πρώην Υπουργός ο Χρήστος Πύρτζης. Θέλω να σας
θυμίσω μόνο ότι πρώτον, στο ετήσιο σχέδιο δράσης που καταθέσατε το 20 για το 21 και στο ετήσιο σχέδιο δράσης που καταθέσατε το 21 για το 22 είχατε την ολοκλήρωσή του, την ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17. Δεύτερον, παραιτήθηκε ο διευθυντής του έργου τον Απρίλιο του 22, καταγγέλλοντας στασιμότητα και καθυστερήσεις. Δεν άκουσα κάποιο σχόλιο. Ο κύριος Κατσιούλης, γιατί παραιτήθηκε? Στη διάθεσή σας και αυτό. Κύριε Καραμαλή, εδώ έχουμε μια νέα ορίζουσα αποκάλυψη πλέον για την 7-17. Διότι αποκαλύπτεται σήμερα ότι την ώρα που το ελληνικό δημόσιο ήταν στα διοικητικά δικαστήρια με τους αναδόχους, οι ανάδοχοι ζητούσαν αποζημιώσεις. Και αποφασίσατε, ενώ καθυστερούσαν, να τους πληρώσετε κιόλας από πάνω, να τους αποζημιώσετε. Θέλουμε απαντήσεις. Τι συνέβη? Τι συζητήσατε με τους αναδόχους και αποφασίσατε να τους πληρώσετε και από πάνω? Και μιλώ για την αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών, τη σημερινή. Δεν είναι δυνατόν να προσπερνώνται αυτά έτσι. Ποιος και πότε αποφάσισε να εγκαταλείψει κεκτημένο έδαφος για το ελληνικό δημόσιο και να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι? Τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, λοιπόν. Ανακοίνωση ΟΣΕ. Δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση στη Λάρισα από το 2019. Αλλεπάλληλες δηλώσεις του Προέδρου των Εργαζομένων στον ΟΣΕ. Δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Θα είναι σημαντική η συμβολή σας, κύριε Γεραπετρίτη, αν διευκρινίσετε ότι δεν εννοούσατε τηλεδιοίκηση όλες αυτές τις μέρες. Και μιλάτε για το τοπικό κέντρο ελέγχου, δηλαδή την κονσόλα που ελέγχει τα κλειδιά εισόδου και εξόδου των τρένων στο σταθμό. Και έχει μια ορατότητα περιορισμένη. 8 χιλιόμετρων, ας πούμε ότι είναι τόση. Δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε. Έχουμε δει τη δημοσιότητα αλλεπάλληλες φωτογραφίες από το υποτιθέμενο κέντρο τηλεδιοίκησης. Αλλά επιτρέψτε μου να έρθω τώρα και σε κάτι άλλο που εδώ οφείλετε πραγματικά να μας εξηγήσετε το τι συμβαίνει. Καταθέσατε ένα πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, έτσι δεν είναι? Καταθέσατε προχθές και έχει ημερομηνία Νοέμβρη του 22. Στον τίτλο διαβάζω πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση ποιανού πράγματος του συστήματος, όχι τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης. Σηματοδότησης. Και για ποιο τμήμα? Ορφανά Λάρισα. Πριν από τη Λάρισα, καθώς ανεβαίνουμε. Όχι μετά από τη Λάρισα που έγινε το δυστύχημα. Αυτό καταθέσατε. Και καταθέσατε, κύριε Γεραπετρίτη, δυστυχώς, μόνο την πρώτη σελίδα. Διότι στις επόμενες σελίδες του ίδιου εγγράφου μπορεί κανείς να διαβάσει τα εξής για τη Λάρισα. Παρέχονται όλες οι σηματοτεχνικές διαδρομές εκτός των διαδρομών από τα φωτοσύματα εξόδου της Λάρισας, προς εμπορικό της Λάρισας, λόγω προσωρινής απουσίας σηματοτεχνικών πληροφοριών με το σιδηροδρομικό σταθμό εμπορικού Λάρισας. Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν στο εγγύς μέλλον, που σημαίνει ότι δεν λειτουργούν ούτε τα φανάρια και τα τρένα φεύγουν με κόκκινα. Και επίσης ότι τα φωτοσύματα Λάρισα 11, 13 και 15 θα παραμένουν κλειστά, ερυθρά, και η κυκλοφορία μεταξύ Λάρισας και εμπορικού Λάρισας θα διεξάγεται σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό. Λόγω παλαιότητας, ακούστε με λίγο, το ίδιο έγγραφο που κατέθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά μόνο την πρώτη σελίδα. Μόνο την πρώτη σελίδα, δεν κατέθεσε τις επόμενες. Λόγω παλαιότητας και χρήσης του πίνακα χειρισμού στο σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας, προτείνεται από τον ΟΣΕ η αντικατάστασή του με νέο μοσαϊκό τύπου, εάν αυτό είναι δυνατόν, μέσω της 7-17 σύμβασης. Και βεβαίως, για να ολοκληρώνουμε, στη δήλωση δικτύου που κατέθεσε ο ΟΣΕ, η Λάρισα δεν έχει τηλεδιοίκηση. Δεν έχει τηλεδιοίκηση. Δήλωση δικτύου για το 2023. Κάντε αυτό το βήμα τουλάχιστον, κύριε Γεραπετρίτη, να συνεννοηθούμε για την ορολογία. Δεν μιλάτε για τηλεδιοίκηση τόσο καιρό.
μιλάτε για, για το ταμπλό του ελέγχου του σταθμού. Για το πώς μπαίνουν και πώς βγαίνουν τα τρένα από τη Λάρισα. Και σε αυτό τώρα επιτρέψτε μας να έχουμε και τις αμφιβολίες μας. Διότι είδε το φως της δημοσιότητας στο Mega Channel την ίδια μέρα, λίγο πριν το δυστύχημα, βίντεο που φαίνεται ότι οι μηχανοδηγοί του προαστιακού φτάνουν στο σταθμό της Λάρισας και βλέπουν τα κλειδιά ανάποδα και εξαναγκάζονται σε οπισθοπορία. Αυτό δεν είναι μία ένδειξη, δεν είναι μία απόδειξη άρτιας λειτουργίας του συστήματος που στην επικοινωνία με τον εν λόγω σταθμάρχη τους λέει φλασάρισε το κλειδί. Και αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνούμε για λόγους ευγενίας. Είναι υποχρέωσή μας να σας ζητάμε απαντήσεις. Και βεβαίως η αποκάλυψη της ηλεκτρονικής σελίδας του Έθνους που δείχνει, όπως σας είπα, ότι καταθέσατε δυστυχώς μόνο την πρώτη σελίδα του πρωτοκόλλου παραλαβής του συστήματος σηματοδότησης, όχι τηλεδιοίκησης, για το κομμάτι, για ένα κομμάτι της διαδρομής πριν από τη Λάρισα και όχι για το κομμάτι μετά τη Λάρισα. Και αυτή, δυστυχώς, η παρέκκληση από την αλήθεια πάει να φτιάξει μία εικόνα ότι ο σταθμάρχης ήξερε το τι συνέβαινε στο σημείο του δυστυχήματος. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να ξέρει. Ήξερε μόνο από πού έφυγε το τρένο. Και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι και απολύτως σίγουρο. Δεν θα καθυστερήσω. Κύριε Καραμαλή, εσείς γνωρίζατε φαντάζομαι και γνωρίζατε γιατί τα δημοσιεύματα για τα τρένα είναι αναρρύθμιτα, γιατί βρεθήκατε στη Βουλή πάμπολες φορές με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί παραλάβατε εξώδικα από τους εργαζόμενους που βάζανε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα ασφαλείας και δυστυχώς κουνάγατε το δάχτυλο και λέγατε ότι είναι ντροπή να μιλάμε για τα ζητήματα ασφάλειας. Ντροπή θα ήταν να τα κρύβουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και σε ό,τι μας αφορά, ήμασταν πολύ μετρημένοι όλο αυτό το διάστημα. Και ήμασταν μετρημένοι γιατί το μέσο το πονάμε, τους εργαζόμενους τους σεβόμαστε, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι όλο αυτό τον καιρό παίζανε τη ζωή τους κορώνα γράμματα και αναδεικνύαμε με το μέτρο που πρέπει τα πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία εσείς καλούσατε και με τρόπο όχι ενδεδειγμένο να παρακάμπτουμε, να σιωπούμε, να μην αναδεικνύουμε. Κύριε Καραμαλή, γνώριζε ο Πρωθυπουργός για αυτές τις επιστολές, ήξερε για τα εξώδικα, λειτουργήσε το επιτελικό κράτος εν προκειμένου, ή δεν ήξερε? Είναι κρίσιμη ερώτηση. Περιμένουμε να μας πείτε. Κύριε Καραμαλή, είναι συνεργάτης σας ο γιος του κυρίου Ντογιάκου. Χειρίστηκε κάποιο από τα εξώδικα που παραλάβατε στο Υπουργείο? Σας εισηγήθηκε κάτι, θέλετε να μας καταθέσετε, αν σας έχει κάνει κάποια εισήγηση σε σχέση με τις νομικές σας ενέργειες από εκεί και πέρα? Σας συνέστησε να τα αγνοήσετε? Σας συνέστησε να απαντήσετε με κάποιο τρόπο? Και κύριε Καραμαλή, μπορώ να σας ρωτήσω πόσες φορές έχετε συναντήσει τους εργαζόμενους μέσα στη θητεία σας, η οποία ολοκληρώθηκε βιαίως λόγω του δυστυχήματος? Πόσες φορές τους είδατε αυτούς τους ανθρώπους? Καλά, εμείς μπορεί να έχουμε ως αντιπολίτευση ταπεινά κίνητρα. Ιδιοτελή, μπορείτε να εξαπολύετε εναντίον μας κατηγορίες. Τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που κινούν τις αμαξοστοιχίες, πόσες φορές τους συναντήσατε? Εσείς, ένας υφυπουργός σας, ο γραμματέας του Υπουργείου, ποιες συναντήσεις έγιναν? Δεν έγιναν. Έρχομαι για να ολοκληρώνω τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Τον Νοέμβριο του 19, κύριε Καραμαλή, δηλώνατε ότι για τα επόμενα 10-5 χρόνια η Τρενοσέ θα καλύψει πλήρως τις απαιτούμενες υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως ακριβώς προβλέπονταν και στην προηγούμενη σύμβαση.
Από την πλευρά του, και αυτό είναι το νέο στοιχείο συμφωνίας, ο Ιταλικός Όμιλος, μέλος του οποίου είναι η Δρανοσέ, για το ίδιο διάστημα δεσμεύεται να επενδύσει στη χώρα μας 2,2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, κύριε Καρμαλή? Πού πήγανε? Γιατί το Δεκέμβρη του 19 πανηγυρίζατε για 2,5 δισεκατομμύρια επενδύσεις και μας φέρατε μια σύμβαση στη Βουλή, η οποία έχει επενδύσεις κάτω των 100 εκατομμυρίων? Τι έχει διαμειφθεί? Θα το αφήσουμε αυτό να προσπεράσει? Σας άκουσα πάλι να λέτε για πρώτη φορά, λέει, θα πληρώσει η Δρανοσέ στο δημόσιο. Συγγνώμη, 16 με 21 είχε πληρώσει 280 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια, εάν εξαντλούνταν η 15ετία, θα εισέπρατε το δημόσιο κοντά 750 εκατομμύρια. Και λέτε τώρα ότι για πρώτη φορά εισπράττει το δημόσιο? Είναι ανακριβές, με συγχωρείτε. Και ακούω και το επιχείρημα ότι θα συμμετέχει με 20% στα κέρδη της Δρανοσέ το δημόσιο. Πόσα θα εισπράξει λοιπόν αυτό? 1 εκατομμύριο το χρόνο, 2 εκατομμύρια το χρόνο, 3 εκατομμύρια το χρόνο? Όχι ανακρίβες λοιπόν. Και με αυτό κλείστε, κύριε Παπά. Ναι, θα κλείσω. Έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο. Ρωτώντας, είναι και άλλοι συνάδελφοί σας από τη ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι η ημερομηνία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό δεν πειράζει. Έχουν χαθεί 57 συμπολίτες μας. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Εντάξει, δεν πειράζει, κύριε Γεραπετρίτη, είναι εδώ ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος έχει και το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στο Υπουργείο, και προς αυτόν λογικά θα υπάρχουν οι δικές μας ερωτήσεις. Μνημόνιο συνεργασίας το 19 λοιπόν. Και το 19 υπογράφεται και πανηγυρίζεται 750 εκατομμύρια επενδύσεις και κοντά στα 2,5 δις δαπάνες από την Τρανοσέ. Και μας φέρνετε στη Βουλή το 22 το καλοκαίρι μία σύμβαση η οποία τα έχει πετάξει αυτά στη θάλασσα και έχει πετάξει μαζί και την υποχρέωση του κράτους να ολοκληρώσει τα συστήματα ασφαλείας. Πρόκειται για συναλλαγή. Και ο μόνος τρόπος σας να μας διαψεύσετε, διότι έχετε αρνηθεί τον εαυτό σας, προσέξτε, δεν παραλάβατε κάποια σύμβαση από το Σπίρτζι. Υπογράψατε μνημόνιο συνεργασίας εσείς με την Τρανοσέ, όπου ο αντισυμβαλόμενος του ελληνικού δημοσίου έχει δεχτεί να κάνει 750 εκατομμύρια επενδύσεις και 2,5 δις δαπάνες. Και το καλοκαίρι του 22, ενώ επίμονα ζητάμε εμείς να έρθει στη Βουλή και το Μνημόνιο Συνεργασίας και η Σύμβαση, μας φέρνεται μια σύμβαση η οποία έχει πετάξει και το ETCS και τις μεγάλες επενδύσεις. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Για να διαβάσω, να ξέρει η Εθνική Αντιπροσωπεία ποιες ήταν οι υποχρεώσεις του κράτους που πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων. Ολοκλήρωση σηματοδότησης Πειραιάς Αθήνα Θεσσαλονίκη, σύμβαση 717 μέχρι το τέλος του 2021. Με βάση τη συμφωνημένη σύμβαση που έφτασε στο Υπουργείο. Θέση σε λειτουργία του ETCS, άρση βραδιποριών. 7-8 προϋποθέσεις, να μην μακρηγορώ, εδώ είναι, θα την καταθέσω στα πρακτικά. Μία ερώτηση σας παρακαλώ, μην την ξεχάσετε. Ποιοι άλλοι υπουργοί, επαναλαμβάνω, ποιοι άλλοι υπουργοί είχαν γνώση αυτού του σχεδίου σύμβασης? Επαναλαμβάνω, κύριε Καραμαλή, ποιοι άλλοι υπουργοί είχαν γνώση αυτού του σχεδίου σύμβασης, διότι φαίνεται ότι έφτασε αυτό το σχέδιο σύμβασης στο Υπουργείο, ο κύριος Κεφαλογιάννης ζητάει παράταση στις διαπραγματεύσεις, η εταιρεία ανταπαντά ότι να υπάρξει τρίμηνη παράταση, αλλά θα συζητήσουμε στη βάση των συμφωνηθέντων, και μας φέρατε τη σύμβαση που μας φέρατε στην Βουλή, η οποία έχει παραλείψει πάρα πολλά πράγματα. Τελείωσα, στα 19 λεπτά. Ολοκληρώνω, κλείστε. Κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι δυστυχώς η σύμβαση αυτή, επειδή ακριβώς είναι μακροχρόνια, αποτυπώνει και το πώς μέσω μακροπρόθεσμα αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και αυτή η ηγεσία το μέλλον του σιδηροδρόμου. Χωρίς επενδύσεις και με μηδενικές υποχρεώσεις ασφαλείας εκ μέρους του Δημοσίου.